Μετά από μια παύση που θα λέγαμε κάναμε όσον αφορά τις ημερίδες, τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, γιατί είχαμε τη λεγόμενη αρχική κατάρτιση με τα προγράμματα των νέων αγροτών, όπου υλοποιήσαμε τόσο τους δραμηνούς νέους αγρότες όσο και τους καβαλιώτες, συνεχίζουμε τη δράση μας όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού του νομού μας και όχι μόνο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ενημέρωσης διοργανώνουμε μια ημερίδα την Παρασκευή στις 11 το πρωί, 21 Μαρτίου λοιπόν, Παρασκευή στις 11 το πρωί, σχετικά με την καλλιέργεια του ηλίανθου. Είναι μια καλλιέργεια η οποία εδώ και 5 χρόνια στέκεται πάρα πολύ καλά ως καλλιέργεια, παρουσιάζει μια σταθερότητα, μια προσαρμοστικότητα σε ποικίλους εδαφικούς τύπους και διέπεται από καθεστώς συμβουλιακής γεωργίας, αφήνοντας τους παραγωγούς ένα καλό εισόδημα. Εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε για τον ηλίανθο, την τεχνική της καλλιέργειας, λιπάνσεις, αρδεύσεις, ζυζανιοκτονία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκαν κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες, εμφανίστηκαν κάποια καινούργια προβλήματα όπως η συνεχής χρήση του ηλίανθου, έχουμε τροφοπενίες βορείου. Επίσης είχαμε κάποιες φυτοτοξικότητες πέρσι με τα ζυζανιοκτώνα, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πράγματα και επίσης και στο ένα μεγάλο κομμάτι που είναι οι ασθένειες, όπου τελευταία έχουν την εμφάνισή τους με αποτέλεσμα να μειώνουν την απόδοση. Είχαμε μια χαρακτηριστική περίπτωση στο Φωτολίβος εκεί πέρα με κάποιες ασθένειες. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι και όλες τις τρέχουσες εξελίξεις πάνω στον ηλίανθο θα τις αναφέρουμε σε αυτήν εδώ την ομιλία, η οποία θα γίνει την Παρασκευή αυτήν στις 11 το πρωί. Επειδή έχετε εξειδικευτεί στο κομμάτι του ηλίανθου και θα αναλάβετε εσείς να ενημερώσετε τον κόσμο, έχει διαδοθεί βεβαίως ευρέως η καλλιέργεια του ηλίανθου εδώ στην περιοχή. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο, γιατί τα στοιχεία που παρουσιάζετε έρχονται να κάνουν έτσι πιο σωστή την ενημέρωση, πιο ολοκληρωμένη για τους παραγωγούς της περιοχής μας? Ναι, κοιτάξτε, οι αγρότες πάντοτε έχουν την άποψη ότι ας πούμε δεν χρειάζεται να γνωρίζουν πάρα πολλά, ότι με την πάροδο του χρόνου έχουν αποκτήσει μια εμπειρία, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν, τα παρακολουθώ, βλέπω τις εξελίξεις τόσο από πλευράς ας το πούμε και βιβλιογραφίας, έρευνας, αλλά και από πρακτικής πλευράς, έτσι, και στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν χρήσιμα πράγματα, γιατί πάντοτε υπάρχουν και ατέλειες, έτσι, κάποιοι δεν μπορούν να τα γνωρίζουν όλα, κάποιοι μπορούν να καλλιεργήσουν για πρώτη ή δεύτερη χρονιά και δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία. Πάντοτε λοιπόν ένας αγρότης, για να είναι σύγχρονος αγρότης, πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος και να παρακολουθεί όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.